Η φετινή αγωνιστική 8η του Μάρτη μας βρίσκει με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν επικίνδυνα πάνω από τη γειτονιά μας. Στεκόμαστε αλληλέγγυες σε όλες τις γυναίκες θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων τώρα και στην Ουκρανία. Καταδικάζουμε την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Αλλά ξέρουμε καλά ότι αυτή ήταν η τυπική μόνο έναρξη ενός πολέμου που τον προετοίμαζαν εδώ και καιρό. Σιγόβραζε πάνω στο έδαφος του σκληρού ανταγωνισμού τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και της Ρωσίας από την άλλη, ενός ανταγωνισμού ανελέητου που γίνεται για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, όπως και σε άλλες κρίσιμες περιοχές. Ας σκεφτούμε τι είναι αυτό που κάνει δύο λαούς και πόσο μάλλον δύο λαούς που ζούσαν αδελφωμένοι για δεκαετίες να γεμίζουν μίσος και να αλληλοεξοντώνονται. Είναι ίδιες αιτίες που έχουν σαν αποτέλεσμα να δολοφονούνται οι λαοί στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η ανάγκη των εκμεταλλευτών να αυξάνουν και να μοιράζουν τα κέρδη τους. Στον πόλεμο των ισχυρών δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μακελάριδες. Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να σπείρουν αίμα και θάνατο. Το βλέπουμε να συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Το είδαμε στο Ιράκ, στη Συρία. Το είδαμε με τα μάτια μας πριν 23 χρόνια στη Γιουγκοσλαβία. Τότε ο λαός της πόλης μας έδωσε μια σπουδαία, μια συγκινητική μάχη, φράζοντας το δρόμο στα ανατολικά τάγκς. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει πάλι ενάντια στον πόλεμο. Όχι με ευχολόγια, αλλά με δράση. Να παλέψουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας, που τη δένουν με χίλια νήματα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να κλείσουν οι βάσεις που έχουν γεμίσει τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη. Να μην γινόμαστε κόμβος από όπου περνάνε στρατιωτικές δυνάμεις προς την Ανατολική Ευρώπη. Γεγονός που αντικειμενικά μετατρέπει όλες τις βάσεις. Εδώ δίπλα μας στην Αλεξανδρούπολη, σε στόχο για αντίπεινα. Να παλέψουμε ειδικά στην πόλη μας να κλείσει το νατοϊκό στρατηγείο στο πρώην τρίτο σώμα στρατού. Ο λαός μας, όπως και οι λαοί όλου του κόσμου, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν αν ταχθούν με το μέρος κανενός φωνιά. Το αντίθετο. Το δηλώνουμε καθαρά με όλη τη δύναμη της φωνής μας. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν κρέα στα κανόνια τους. Και δεν θα δώσουμε ούτε σπιθαμή γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Αυτό είναι το πιο βροντερό, το πιο ουσιαστικό όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτή είναι η πιο βαθιά αλληλεγγύη στο λαό της Ουκρανίας και σε όλους τους λαούς που δοκιμάζονται. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Και η δίθεν ειρήνη των εκμεταλλευτών, την οποία ζούμε καθημερινά, δεν μας αφήνει να ανασάνουμε. Δεν είναι τυχαίο το σύνθημα που επέλεξε η Όγια για τη φετινή 8η Μάρτη. Εκμετάλλευση, εκβιασμοί και βία. Ασπίδα προστασίας, υπάλληλοι για τη χειραφέτηση και τη γυναικεία ισοτιμία. Αυτή την ασπίδα προστασίας υψώνουμε σήμερα γύρω από κάθε γυναίκα εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαποσχολούμενη, φοιτήτρια, νέα μητέρα, αγρότησα που νιώθει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. Πάνε δύο χρόνια τώρα από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, την οποία πληρώσαμε ήδη βαρύ φόρο αίματος με πάνω από 7.000 νεκρούς στην περιφέρειά μας και συνεχίζει να μας τσακίζει ανασφάλεια ακόμα και για την ίδια τη ζωή, τη δική μας και των παιδιών μας. Την ίδια ώρα πέφτουν πάνω μας όλες οι αντιδραστικές αλλαγές που έφερε ο νόμος Χατζηδάκη για να ανακάμψουν και να εξασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών. Μας εξουθενώνουν σωματικά και ψυχολογικά με τις αναστολές των ρεπό και των προγραμματισμένων αδειών, με τα δεκάωρα, τα δωδεκάωρα, τα ωράρια λάστιχο. Ειδικά με την επέκταση της τηλεργασίας, μας κάνουν σμπαράλια την προσωπική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο. Μας τακίζει η ακρίβεια, που δεν αφήνει ευρώ από το οικογενειακό εισόδημα, αφού στην ουσία δουλεύουμε για να πληρώνουμε το ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα νίκια που έχουν πάει στο Θεό, όπως και τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, μπορούμε να περιγράφουμε για ώρες ολόκληρες τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε μια μας. Όμως, όπως λέει και ο ποιητής, κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς. Τα βάσανα δεν θα τελειώσουν.
πληρώσουν μόνα τους. Και τα βάσανα που τραβάμε έχουν ίδια ρίζα με αυτά που περνάνε και οι άντρες συνάδελφοί μας. Και η ρίζα βρίσκεται σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης που τρέφεται από τον ιδρώτα μας και από τις ίδιες τις ζωές μας. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στην πληροφορική, οι επιστημόνισσες, οι εργάτισσες, οι γυναίκες υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, όλες οι γυναίκες που παλεύουν για την καθημερινή τους επιβίωση, βλέπουν ότι δίνουν μία μάχη άνηση. Σήμερα οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούν να απογειώσουν το βιωτικό μας επίπεδο. Θα μπορούσαν να μας εξασφαλίσουν λιγότερες ώρες δουλειάς, περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Να μας δώσουν τη δυνατότητα να απαλλαγεί η γυναίκα από τις βαριές δουλειές που επιβαρύνουν τον οργανισμό της. Όμως, η κάλυψη των αναγκών μας κοντάφτει στην ανάγκη των εκμεταλλευτών για να μας ξεζουμίζουν περισσότερο. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για το δικαίωμά μας στη δουλειά, στο οκτάωρο, στην υγεία, στη μόρφωση, για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που μπαίνει εμπόδιο στην ευτυχία τη δική μας και των παιδιών μας. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, παίρνουμε τη σκυτάλη από τους σπουδαίους αγώνες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος που μας φωτίζουν το δρόμο εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Οι υφαντουργίνες της Νέας Υόρκης, οι εργάτριες του Ρετσίνα, οι ηρωικές καπνεργάτριες του Μάη του 36, οι αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης, κάθε γυναίκα που σήκωσε κεφάλι και πάλεψε κόντρα σε θεούς και δαίμονες ενάντια στη διπλή καταπίεσή της, βρίσκονται σήμερα στους αγώνες μας, ανάμεσα στα πανό και στις σημαίες μας, μέσα στην απόφαση και την υπόσχεση που δίνουμε ότι θα παλέψουμε μέχρι τέλους, μέχρι να τσακίσουμε την εκμετάλλευση που είναι η ρίζα της ανισοτιμίας μας, μέχρι να κερδίσουμε μια και καλή την ουσιαστική μας ισοτιμία και χειραφέτηση. Καλούς αγώνες!